Στους ελληνικούς κινηματογράφους προβάλλεται το ψυχολογικό θρίλερ «Μια αληθινή ιστορία», η νέα ταινία του Ρωμάν Πολάνσκι που είχε κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ των Κανών. Ο Αλέξανδρος Λιζάρδος συνάντησε τον σκηνοθέτη και τη σύζυγό του και πρωταγωνίστρια της ταινίας, Εμμανουέλ Σενιέ, στο Φεστιβάλ της Ζυρίχης και εξασφάλισε αποκλειστικές δηλώσεις. Η επιτυχημένη συγγραφέας Ντελφίν νιώθει ψυχολογικά εξουθενωμένη και σε δημιουργικό αδιέξοδο. Η συναρπαστική γνωριμία της με μια φανατική θαυμαστριά της θα την κινητοποιήσει να συνεχίσει το γράψιμο. Η σχέση συγγραφέα και θαυμάστριας θα συνεχίσει σταδιακά να γίνεται όλο πιο απειλητική όταν θα αρχίσουν να έρχονται ακόμα πιο κοντά. Για μια ακόμα φορά, ο Ρωμάν Πολάνσκι επιλέγει να φέρει στο προσκήνιο ιστορίες συγγραφέων που ψάχνουν έμπνευση. Το κεφάλαιο της δημιουργικής γραφής, ακόμα και στον κινηματογράφο, είναι κάτι που συνεχίζει να τον απασχολεί. What does intrigue you so much in creating writing, Shreya? I like books. I like stories around books. I like the idea of book being a MacGuffin. You know what a MacGuffin is? Okay, but that's the reason. Η σύζυγός του, Εμμανουέλ Σενιέ, συνεργάζεται για ακόμα μια φορά μαζί του σε έναν απαιτητικό ρόλο. I think she feels guilty about having a lot of success with telling the story of her mother. So she feels very guilty about it. And I think that's why she starts to get really depressed. And so she meets this other woman and makes her feel better. Votre roman m'a vraiment bouleversé. Merci. Votre livre m'a donné un espoir insensé. C'est difficile pour moi, ce livre. Ça doit pas être simple, ce moment que vous traversez. Allez, un dernier petit effort. Pour votre grande admiratrice. Have you ever visited Greece? Yeah, many times. Many times. Any good memories? Yeah, very good memories. The Greece? Yes. Have you been to Greece? Of course. Yeah, I have a very good and old friend, Vangelis, you know? Who lives now in Paris, and I've been invited by him when he was living in Greece, and I went on many occasions just for the vacations, so I know Greece pretty well, yeah. Η πραγματική έκπληξη της ταινίας είναι η Εύα Γκριν, σε ένα πολύπλοκο ρόλο μούσας. Ο 84χρονος Ρωμάν Πολάνσκι βρέθηκε στο πράσινο χαλί του Φεστιβάλ της Ζυρίχης για να παρουσιάσει την ταινία Based on a True Story, που λίγο καιρό νωρίτερα είχε κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ των Κανών. Από το Φεστιβάλ της Ζυρίχης, για την ΕΡΤ, Αλέξανδρος Ρωμάνος Λιζάρδος.